Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικός με τις τέχνες, πάντα κοντά σας Δευτέρα με Τρίτη από το κανάλι 7 Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο στιγμίο τηλεγράφημα και στο διτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε την τώρα, πατήστε και το καμπανάκι. Στην τέχνη, από τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και μετά, τον Ιμπρεσιονισμό, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την τέχνη του 20ου αιώνα. Ενός αιώνα με δύο παγκοσμίους πολέμους και κοινωνικές αναταραχές. Μείνε εδώ μαζί μας για να μάθεις περισσότερα. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 τελείωσε και η περίοδος της σταθερότητας και άρχισε η περίοδος των μεγάλων ρήξεων. Η επιτάχυνση των γεγονότων ήταν ραγδαία. Ο Ευρωπαίος είχε μπει στην περίοδο της αβεβαιότητας. Τα σύνορα του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης μεταβάλλονταν. Η οικονομική ισορροπία και τα μεγάλα κανάλια της διεθνούς επικοινωνίας καταστρέφονταν. Η διάρκεια και η σκληρότητα του πολέμου ήταν πρωτοφανής και αβάσταχτη. Ο πόλεμος αυτός, που είχε αρχίσει με την προοπτική ότι θα τελείωνε σε λίγες μόνο εβδομάδες, διήρκησε 4 ολόκληρα χρόνια και παρέσυρε στη δίνη του σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παράλληλα με την κοινωνία της μάζας και τα εθνικιστικά και απολυταρχικά συστήματα, που εδραιώνονταν όλο και περισσότερο, με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία των Σοβιέτ, άρχισε να αναπτύσσεται η σοσιαλιστική ιδεολογία που επηρέασε για πολλές δεκαετίες το παγκόσμιο πολιτικό και κοινωνικο-οικονομικό σκηνικό. Στο τέλος του πολέμου δεν υπήρχε πλέον επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση. Δεν γεννήθηκε ένας ειρηνικός και αδελφοποιημένος κόσμος, αλλά ξαφνικά ένας κόσμος καινούριος. Το τοπίο του πολιτισμού είχε αλλάξει ανεπιστρεπτή, καθώς προχωρούσε η κατάρρευση των αξιών του 19ου αιώνα. Ήταν η εποχή του τρένου και του αυτοκινήτου. Το 1919 η παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford είχε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Το 1920 έγινε η πρώτη αεροπορική σύνδεση Ρώμη-Στόκιο. Η ανακάλυψη της θεωρίας σχετικότητας από τον Einstein, η γέννηση της ψυχανάλυσης και η ερμηνεία των ονείρων από τον Freud, η ερμηνεία της κρίσης της δυτικής κοινωνίας από τον Nietzsche, αλλά και οι θεωρίες για τις νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνίας του Marx θεμελίωσαν τις νέες σχέσεις του ατόμου με την κοινωνική ομάδα και με την πραγματικότητα γενικότερα. Γύρω στο 1910, τον ενθουσιασμό για τη βιομηχανική πρόοδο διαδέχτηκε η συνειδητοποίηση της αλλαγής που προκαλούσε στις κοινωνικές δομές και στη ζωή, η εντατικοποίηση της παραγωγής και άρχισαν να δημιουργούνται τα διάφορα κινήματα της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας που σκόπευαν στην αλλαγή των στόχων της τέχνης. Σιγά σιγά, οι καλλιτέχνες προσπάθησαν να μεταφέρουν με παρορμητικό ή και με επιθετικό τρόπο την σχέση της πραγματικότητας και του ατόμου. Στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν μέσα από την τέχνη και να μεταφέρουν την αναζήτηση της αλήθειας στα έργα τους, πειραματίστηκαν με την έκρηξη του χρώματος, όπως ήταν ο φοβισμός, και με τη δύναμη της έκφρασης, όπως ήταν ο εξπρεσιονισμός. Με την αναζήτηση της συνθετικής τάξης πέρα από την αναπαραστατική πιστότητα, όπως ήταν ο κυβισμός, και βέβαια με την ελευθερία του καλλιτέχνη να υιοθετήσει μια εντελώς προσωπική γραφή και το δικαίωμα να ανακαλύπτει μορφές που, αποδεσμευμένες από την αναπαράσταση, να απευθύνονται στο νου και στη φαντασία του θεατή, όπως ήταν η αφαίρεση. Για την ιστορία της μοντέρνας τέχνης πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε ότι ο καλλιτέχνης του 20ου αιώνα τίνει όλο και περισσότερο προς το λιγότερο προφανές, προς το λιγότερο ευδιάκριτο, ανατρέχοντας για πρότυπα όχι πια στη δυτική τέχνη, αλλά στην πρωτόγονη ή στην ανεπιτίδευτη τέχνη των παιδιών, αναζητά δυνατότερες συγκινήσεις και νέους τρόπους έκφρασης, έξω από τις σταθερές αξίες και τα δεδομένα του ευρωπαϊκού δυτικού πολιτισμού. Δεν είναι εύκολο για ένα ζωγράφο να αποποιηθεί τη σχεδιαστική του δυνότητα ή να αντισταθεί στην επιθυμία να ζωγραφίσει τα πράγματα έτσι όπως λέμε εμείς σήμερα όμορφα. Η περίπτωση για παράδειγμα του Πικάσο, ενός ζωγράφου που από παιδί μπορούσε με μεγάλη ευχέρεια να ζωγραφίζει οτιδήποτε, είναι χαρακτηριστική. Αναζήτησε στην αφρικανική τέχνη τη σχεδιαστική τραχύτητα, αφαίρεσε από τη ζωγραφική του κάθε ίχνος συναισθηματισμού, ώσπου έφτασε στον κυβισμό, έναν τρόπο έκφρασης που σαν οπτικός γλύφος αναπαριστά τα πράγματα σπασμένα σε χίλια κομμάτια. Είναι σημαντικό αυτό να γίνει αντιληπτό ότι ο καλλιτέχνης κάνει συνειδητές επιλογές και είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τη δουλειά του. Μέσα από αυτήν εκφράζει τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και τις ελπίδες, θέτει ερωτήματα και αναπτύσσει τους προβληματισμούς που αντιλαμβάνεται ως δέκτης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκει. Για να κατανοήσουμε τη μοντέρνα τέχνη, πρέπει να εμπιστευτούμε τον καλλιτέχνη και να αφήσουμε να μας δείξει τα πράγματα με το δικό του τρόπο.
Στην έκθεση του Παρισιού το φθινόπωρο του 1905 σε μία από τις αίθουσες εκθέτει μια ομάδα πρωτοεμφανιζόμενων ζωγράφων, ανάμεσα τους είναι ο Ματίζ, ο Ντερέν και άλλοι πολλοί εκείνης εποχής, έργα που είναι χρωματικό πυροτέχνημα και όλα μαζί μοιάζουν με μια λαμπερή πρόκληση απέναντι σε ό,τι ήταν ακόμη κατεστημένο στην τέχνη. Στην ίδια αίθουσα, ένα κλασικό ύφος γλυπτό με μια ευαισθησία που θύμιζε το γλύπτη της Αναγέννησης, Ντονατέλο, κάνει τον κριτικό Βοξέλ να αναφωνήσει. Ο Ντονατέλο ανάμεσα στα θηρία. Έτσι λοιπόν επικράτησε ο όρος φοβισμός. Οι φόβ, όπως λεγόντουσαν τότε, αντιτάχθηκαν στην υπρεσιονιστική ζωγραφική του στιγμιαίου και του παροδικού και στράφηκαν προς μια ζωγραφική που αποδίδει ό,τι μένει σταθερό και αναλύωτο στη φύση, απελευθερώνοντας το χρώμα από την πιστή απόδοσή της. Τα δέντρα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι κόκκινα και η θάλασσα κίτρινη. Μια τέτοια ελευθερία όμως που δεν είναι ούτε άναρχη ούτε αφελής. Αντίθετα, είναι πεποίθησή τους ότι οι ζωγράφοι προβαίνουν σε νεωτερισμούς όταν έχουν πλήρη συνείδηση των μέσων της δουλειάς τους, όπως είναι το σχέδιο, όπως είναι το χρώμα, και όταν έχουν δουλέψει πολύ για να μάθουν την τεχνική τους. Ο περιορισμός της μορφής στο ουσιώδες έχει στόχο την εκφραστικότητα και όχι την πιστή αναπαράσταση. Εκείνο που οδήγησε τους νέους ζωγράφους και γλύπτες να διαρρήξουν κάθε δεσμό με τους κανόνες της δυτικής τέχνης ήταν η ανακάλυψη της τέχνης των πρωτόγονων λαών στις αποικίες κυρίως της Οκεανίας και της Αφρικής. Ήταν η πρώτη φορά που η τέχνη αυτή δεν αντιμετωπίστηκε ως εξωτικά παράδοξη ή ως τέχνη που είναι ακόμα παιδική, αλλά ως μια τέχνη δημιουργική, άξια να εκτιμηθεί και να αποτιμηθεί αισθητικά ισότιμα με την Αφροδίτη της Μήλου. Αυτή η επανεκτίμηση προωθήθηκε από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες τόσο στο Παρίσι όσο και στη Γερμανία, κυρίως στη Δρέσδη και στο Βερολίνο και το Μόναχο, και κυρίως μετά το 1905. Την ίδια χρονιά που οι φόβ εμφανίστηκαν στο Παρίσι, το 1905 στη Δρέσδη μια μικρή ομάδα ζωγράφων και σπουδαστών της αρχιτεκτονικής ίδρυσε το κίνημα «Η Γέφυρα». Το ονόμασαν έτσι γιατί ήθελαν να λειτουργήσει ως γέφυρα που θα ένωνε όλα τα επαναστατικά και ανήσυχα στοιχεία τα οποία θα μοιράζονταν μαζί τους την εναντίωσή τους στον επιφανειακό ιμπρεσιονισμό, όπως χαρακτηριστικά τον ονόμαζαν. Εμφανίστηκε λοιπόν η ομάδα ως ανατροπή του Ιμπρεσιονισμού και με την τέχνη της αναζήτησε όχι την εξωτερική αλήθεια των πραγμάτων, αλλά την εσωτερική. Αυτό που επιδίωξαν οι ζωγράφοι του Εξπρεσιονισμού ήταν η άμεση και αυθόρμητη έκφραση του εσωτερικού βιώματος. Γι' αυτό, έλεγαν, έπρεπε να επιστρέψουν στη γένεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με μια γραφή πρωτόγονη, σαν να μην είχαν ποτέ ξανά σχεδιάσει. Η αδρότητα της γραφής βρήκε στην ξυλογραφία την καλύτερη έκφρασή της. Στη ζωγραφική εκφράστηκε με έντονα χρώματα και τονισμένα περιγράμματα που διαστρεβλώνουν πολλές φορές τη μορφή και φτάνουν μέχρι την παραμόρφωση. Η ομάδα Γέφυρα διαλύθηκε το 1913 όταν πια η καινούργια ομάδα Γαλάζιος Καβαλάρης είχε στραφεί προς την ανεικονική αναπαράσταση. Προάγγελοι του εξπρεσιονισμού θεωρούνται ο Van Gogh για την ένταση στο χρώμα και στο σχέδιο, ο Βέλγος ζωγράφος Ένσορ για τα γεμάτα φιαλτικά πρόσωπα έργα του και ο Νορβηγός Μουνκ για τη βαθιά υπαρξιακή αγωνία που διαπότησε τις μορφές του. Πηγή έμπνευσης των εξπρεσιονιστών ήταν η αφρικανική και η πρωτόγονη τέχνη για το τραχή και συμπυκνωμένο περίγραμμα των μορφών τους. Ακριβώς την ίδια εποχή που στο Παρίσι καθιερωνόταν ο κυβισμός, στο Μόναχο ο Βασίλη Καντίσκι ίδρυσε τον Γαλάζιο Καβαλάρη. Μαζί του οι ζωγράφοι Φρανκ Μάρκ και Αύγουστος Μάκε. Η επινόηση του ονόματος ήταν του ίδιου του Καντίνσκι, που αγαπούσε ιδιαίτερα το γαλάζιο χρώμα, και του Μάρκ, που χρησιμοποιούσε συχνά το άλογο ως θέμα στη ζωγραφική του. Το κίνημα αρνήθηκε κάθε αναπαραστατικό ή ορθολογιστικό στοιχείο στην τέχνη. Η τέχνη έπρεπε να πηγάζει από την καθαρή πνευματικότητα και να γεννιέται από την εσωτερική παρόρμηση του δημιουργού. Αντιτάχθηκε στον κυβισμό του οποίου, ενώ ενέκρινε την ανανεωτική δράση, αμφισβητούσε τον ορθολογισμό και τους ρεαλιστικούς υπαινιγμούς. Η ομάδα εξέδωσε το 1912 το Αλμανάκ του Γαλάζιου Καβαλάρη, περιοδικό με το οποίο συνεργάστηκαν πολλές σύγχρονες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο ιστορικός Νόριγκερ, που είναι και θεωρητικός υποστηρικτής της ομάδας, ο αρχιτέκτονας Μέντελσον και διάφοροι ζωγράφοι. Στο περιοδικό συνυπήρχαν θέματα σύγχρονης λαϊκής πρωτόγονης και παιδικής τέχνης. Πάντοτε όμως, η κεντρική ιδέα αφορούσε στην νοητική σύλληψη μέσω της αφηρημένης φόρμας,
που τονίζει τις συμβολικές και ψυχολογικές πλευρές του χρώματος και της γραμμής. Για να φτάσουμε λοιπόν στον κυβισμό, ο οποίος γεννήθηκε με το έργο του Πικάσο «Δεσποινίδες της Αβινιόν», που ζωγράφισε ανάμεσα στο 1906 και στο 1907. Αναζητώντας καινούργιες σχέσεις ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην ψευθεστητική της αναπαράστασης, οι κυβιστές ζωγράφοι αρνούνται να εξαπατήσουν το μάντι και να παρουσιάσουν τα πράγματα σαν πραγματικά. Αφού η ζωγραφική επιφάνεια είναι δυσδιάστατη, κάθε ψευδαισθητική παράσταση του βάθους είναι ψευδής. Ψευδής όμως ή ελλιπής είναι και η παρουσίαση ενός αντικειμένου μόνο από τη μία του όψη. Το αντικείμενο έχει ταυτόχρονα μπρος, πίσω, μέσα και έξω. Γι' αυτό το αντικείμενο στον κυβισμό παρουσιάζεται από τις περισσότερο χαρακτηριστικές οπτικές γωνίες του και αντιμετωπίζεται από διαφορετικές πλευρές. Ο θεατής έχει την εντύπωση ότι το βλέπει την ίδια στιγμή από πολλές διαφορετικές όψεις. Στην κυβιστική πρακτική, το αντικείμενο διαλυμένο στο επίπεδο του πίνακα και αναλυμένο σε μικρά λεπτότατα κομμάτια, όμοια με θράψματα κρυστάλλου, επιδιώκεται να εμφανιστεί όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι όπως φαίνεται. Αυτό το βλέπουμε στον αναλυτικό κυβισμό, ο οποίος αναπτύχθηκε το 1910 έως το 1912. Η ενσωμάτωση ξένων προς τη ζωγραφική υλικών, χαρτίτα πετσαρίας για παράδειγμα, ύφασμα, εφημερίδες, τραπουλόχαρτα, μετέτρεψε την αναπαράσταση του αντικειμένου σε παράστασή του. Τα κολλημένα πάνω στον πίνακα κομμάτια από την ψάθα μιας καρέκλας δηλώνουν την ίδια την καρέκλα, που ξαναδημιουργείται στο μυαλό του θεατή. Αυτή η φάση του κυβισμού ονομάστηκε συνθετικός κυβισμός και κράτησε από το 1912 και αυτός μέχρι το 1914. Στο επόμενο επεισόδιο θα μελετήσουμε τον φουτουρισμό και τον αρχιτεκτονικό φουτουρισμό, καθώς και τους τρεις θεμελιωτές της μοντέρνας τέχνης και της αφαίρεσης και του κυβισμού του 1900 με 1930, όπως είναι ο Πάμπλο Πικάσο, ο Ουμπέρτο Μποτσιόνι και ο Βασίλη Καντίσκι. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like και γράψτε μας κάτω στα σχόλια για έργα των κινημάτων του εξπρεσιονισμού, του φοβισμού, του γαλάζιου καβαράρι και του κυβισμού που σας άρεσαν. Το πιο σημαντικό, μην ξεχάσετε, εγγραφή ή subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια. Είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Απ' τον Σκιά, να είστε πάντα καλά, ραντεβού αύριο και να τα λέτε.